Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 289, κεφάλαιο ΚΔ, 24 κεφάλαιο, σελίδα 289 από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Σαμουήλ Α, κεφάλαιο ΚΔ. Ανέβηδε ο Δαβίδ εκείθεν και κάθισεν εν οχυρής τόπης της εν Γαδί. Και αφού επέστρεψαν ο Σαούλ απόπισθεν των Φιλιστέων, ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες: «Ιδού ο Δαβίδ είναι εν τη ερήμο εν Γαδί». Τότε έλαβε ο Σαούλ 3.000 ανδρών εκλεκτών από παντός του Ισραήλ και πήγε να ζητεί τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού επί τους βράχους των Αγρίων Εγών. Και ήλθεν εις τα σμάδρας των προβάτων επί του οδού όπου ήταν ο σπήλαιον και εισήλθον ο Σαούλ δια να σκεπάσει τους πόδας αυτού. Οδό Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εκάθιντο εις το ενδότερον του σπηλαίου. Και είπουν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν: «Ιδού η ημέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προς σε λέγον. Ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον εχθρόν σου εις τη χείραν σου και θέλεις κάμεις αυτόν όπως σου φανεί καλόν». Τότε σηκώθη ο Δαβίδ και απέκοψε κρυφίως το κράσπεδο του επενδύματος του Σαούλ. Και μετά ταύτα η καρδία του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν, επειδή είχε αποκόψει το κράσπεδον του Σαούλ. Και είπε προς τους άνδρες αυτού: «Μη γέννητο εις εμέ παρά Κυρίου να κάμετε το πράγμα τούτο εις τον Κύριόν των κεχρισμένων του Κυρίου, να επιβάλλω τη χείρα μου επ' αυτόν, διότι είναι κεχρισμένος του Κυρίου». Και εμπόδισεν ο Δαβίδ τους άνδρες αυτού δια των λόγων τούτων και δεν αφήκεν αυτούς να σηκωθώσει κατά του Σαούλ. Σηκωθείς δε ο Σαούλ εκ του σπηλαίου ή πήγε στον οδόν αυτού και μετά ταύτα σηκωθείς ο Δαβίδ εξήλθεν εκ του σπηλαίου και βόησεν όπισθεν του Σαούλ λέγον: «Κύριέ μου βασιλεύ». Και όταν έβλεψεν ο Σαούλ πίσω αυτού, ο Δαβίδ έκυψε με το πρόσωπον εις τη γη και προσεκίνησε αυτόν και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: «Δια τι ακούεις τους λόγους ανθρώπων λεγόντων, ιδού ο Δαβίδ ζητεί το κακόν σου? Ιδού εν τη ημέρα ταύτη είδον η οφθαλμή σου τίνει τρόπο σε παρέδοκεν ο Κύριος εις την χείρα μου σήμερον εν το σπηλαίο. Και είπον την να σε θανατώσω, πλην ο οφθαλμός μου σε εφίσθη και είπα δε θέλω επιβάλλει τη χείρα μου κατά του Κυρίου μου, διότι είναι και χρησμένος του Κυρίου. Ιδέ προσέτη πάτερ μου, ιδέ μάλιστα το κράσπεδον το επενδύματό σου εν τη χειρή μου, επειδή εκ του ότι απέκοψα το κράσπεδο του επενδύματός σου και δεν σε αθανάτωσα, γνώρισον και ιδέ ότι δεν είναι κακία ουδέ παράβαση εν τη χειρή μου και δεν ημάρτησα εναντίον σου. Σύ όμως θυρεύεις τη ζωή μου δια να αφαιρέσεις αυτήν. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ εμού και σου και ας με εκδικήσει ο Κύριος από σου. Η χείρ μου όμως δεν θελήστε επί σε. Καθώς λέγει η παροιμία των αρχαίων, εξ ανόμων εξέρχεται ανομία. Όθεν η χείρ μου δε θελείστε επί σε. Ο Πισωτίνος εξήλθε ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Πισωτίνος τρέχεις σύ, ο πίσω κοινός νε νεκρωμένου, ο πίσω ενός ψήλου. Ο Κύριος λοιπόν ας είναι δικαστής και ας κρίνει μεταξύ εμού και σου και ας είδη και ας δικάσει τη δίκη μου και ας με ελευθερώσει εκ της χειρός σου. Και αφού ετελείωσε ο Δαβίδ λαλών τους λόγους τούτους προς τον Σαούλ, είπε ο Σαούλ: «Η φωνή σου είναι αυτή τέκνο μου Δαβίδ». Και ύψωσε ο Σαούλ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Και είπε προς τον Δαβίδ: «Συ είσαι δικαιότερός μου, διότι συ ανταπέδωκα σε με καλόν, εγώ δε ανταπέδωκα εις σε κακόν. Και συ έδειξα σήμερον με πόση αγάπη εφέρτης προς εμέ, διότι ενώ με απέκλεισε ο Κύριος εις τα σχήρα σου, συ δεν με θανάτωσας. Και τις ευρών των εχθρών αυτού ήθελε να αφήσει αυτό να υπάγει την οδόν αυτού αυλαβός? Ο Κύριος λοιπόν να σε ανταποδώσει καλόν δι' εκείνο το οποίο έκαμε σε με σήμερον. Και τώρα ιδού γνωρίζω ότι βεβαίως θέλεις βασιλεύσει και η βασιλεία του Ισραήλ θέλει στερεωθεί εν τη χειρή σου. Τώρα λοιπόν όμως όλμη εις τον Κύριον ότι δεν θέλεις εξολοθρεύσει το σπέρμα μου με τεμέ και ότι δεν θέλεις αφανίσει το όνομά μου εκ του οίκου του πατρός μου». Και όμως εν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και ανεχώρησε ο Σαούλ στον οίκον αυτού, ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ανέβησαν εις το οχύρωμα. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν όταν έψαξε να βρει έναν άντρα για να δημιουργήσει τη βασιλεία του επί της γης, με χαρά
ανεφώνησε Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράττει πάντα τα θελήματά μου. Ένας άνθρωπος που η καρδιά του πραγματικά ήταν η ίδια με την καρδιά του Θεού. Και αυτό είναι που διακρίνει τον άνθρωπο του Θεού και τον άνθρωπο που εκλέγει ο Θεός και τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ο Θεός και τον άνθρωπο που δοξάζει ο Θεός. Η καρδιά του να είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Να είναι ευθεία που σημαίνει ειλικρινής. Να είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Που σημαίνει να μην έχει πίκρες, να μην έχει παράπονα. Γιατί μόνο οι καθαροί την καρδιά θα βλέπουν στη ζωή τους το Θεό. Καρδία τελεία, να ελπίζει μόνο στο Θεό. Μην παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, εγώ θα τα τακτοποιήσω. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο σαρκικός που λέει ο Θεός εσύ θα τακτοποιείς, αλλά εγώ θα γκρεμίζω. Και τέλος να είναι κατά την καρδία του Θεού, ώστε να είναι ζωγραφισμένο το θέλημα του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός γίνεται φίλος. Φίλος του Αβραάμ ονομάστη. Έγινε φίλος του Δανιήλ. Δανιήλ δούλες φόδρα αγαπητέ. Έγινε φίλος του Δαβίδ. Είναι ωραίο πράγμα να είναι φίλος σου ο Θεός. Και μάλιστα ακόμη περισσότερο στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλε, το Λόγο του, τον Άγιο που έγινε σάρκα και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους, είπε «Εγώ δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, αλλά σας λέγω φίλους μου». Γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου, όλα σας τα είπα. Δεν έχω κανένα μυστικό. Σκέψου αδερφέ, να είναι φίλος σου και αδελφοί να είναι φίλος σου ο Χριστός και να μην κρύβει κανένα μυστικό από σένα. Ξέρετε άλλο πως το εξηγεί αυτό. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων το Θεό. Όταν φοβάσαι το Θεό, όχι με φόβο, μη σου ρίξει κεραυνούς, δεν ρίχνει κεραυνούς ο Θεός, αλλά με φόβο μη το λυπήσεις, με σεβασμό, με αγάπη, το φόβο της αγάπης, μη τον λυπήσεις, μη τον στενοχωρήσεις. Με αυτό το φόβο οδηγούνται, με το φόβο του Θεού οδηγούνται τα βήματά μας από ευλογία σε ευλογία, γιατί μόνο τότε κάνουμε ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και το να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί, δεν είναι μία θεωρία, αλλά είναι μία πραγματική ζωή. Και λέω πραγματική ζωή, γιατί ο Θεός δοκιμάζει όλους τους ανθρώπους και τους δοκιμάζει μέσα σε μικρές καθημερινές λεπτομέρειες, αλλά και μέσα από μεγάλες δοκιμασίες, αλλά και μέσα από ξαφνικά γεγονότα. Τι θέση θα πάρεις? Ποια θα είναι η θέση σου? Αυτή τη στιγμή που διαβάζουμε, ο Δαβίδ είναι κυνηγημένος από τον Σαούλ. Ο Θεός έχει απορρίψει τον Σαούλ, γιατί απέρριψε το Λόγο του Θεού. Έχει εκλέξει τον Δαβίδ, αλλά η εκλογή του πρέπει να σφραγιστεί. Όχι μόνο από τον προφητικό λόγο του Θεού, αλλά και από το έργο του ανθρώπου. Και υπήρξε προφητικός λόγος, γιατί ο Θεός μιλάει δια Πνεύματος Αγίου προφητικά και αποκαλύπτει τα κρίφια της καρδιάς των ανθρώπων, αλλά και τα μέλλοντα. Με προφητικό λόγο λοιπόν μίλησε στον Δαβίδ και του είπε «Εσύ είσαι κυνηγημένος, εσύ είσαι αδύναμος, εσύ είσαι μικρός και ασήμαντος μπροστά στον εχθρό σου τον Σαούλ. Εγώ ο παντοδύναμος Θεός θα παραδώσω τον εχθρό σου στα χέρια σου και θα κάμισεις αυτόν ό,τι σου φανεί καλόν». Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Αν το είπε ο Θεός θα το κάνει κιόλας. Και πολλές φορές ο προφητικός λόγος μας εκπλήσει, γιατί μας λέει πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Αλλά όταν γίνονται, λέμε δόξα να έχει το όνομά σου, ο Θεός μίλησε και το έκανε. Και όταν αδελφοί ακολουθούμε
τον προφητικό λόγο του Θεού, το γεγραμμένο προφητικό λόγο του Θεού, αλλά και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αυτό είναι η ασφαλειά μας. Δεν θα ξεπέσουμε. Και το σημαντικότερο, δεν θα κάνουμε λάθη. Καλά, υπάρχει άνθρωπος, θα το επαναλάβω, που δεν κάνει λάθος στη ζωή του. Ποτέ. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έκανε, δεν κάνει και δεν θα κάνει. Κάνουμε σωστά πράγματα, αλλά υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος στη ζωή του. Υπάρχει άνθρωπος που είναι τόσο σοφός που να γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων. Και μόνο ο Θεός λέει υπάρχει. Μόνο ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει ότι υπάρχει. Βέβαια, στη ζωή σου αν πάρεις απόφαση να περπατάς δια Πνεύματος Αγίου, ποτέ δεν θα κάνεις λάθος. Σε οποιασδήποτε δύσκολες καταστάσεις και αν βρεθείς, ποτέ δεν θα κάνεις λάθος. Πάντοτε ο Θεός θα έχει διέξοδο. Και όλο το μυστικό είναι η εξήτηση. Ο Θεός, λέει η Γραφή, μας βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει, κάθε ένας που προσέρχεται στο Θεό, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας Αυτόν, σε αυτούς που ζητάνε από Αυτόν. Ο άνθρωπος λοιπόν αποφασίζει με τρία χαρακτηριστικά. Με αυτό που του αρέσει, μ' αρέσει αυτό. Αυτή η δουλειά μ' αρέσει. Αυτή η κοπέλα μ' αρέσει να παντρευτώ. Αυτό μ' αρέσει να κάνω. Και όσο πιο πολύ του αρέσει, τόσο πιο πολύ εύκολη και γρήγορη είναι η απόφασή του. Αυτός θα κάνει λάθος. Και θα κάνει λάθος γιατί ο Θεός μας βεβαιώνει. Οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου. Και η οδή σας δεν είναι οδή μου. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι δικές μου οι βουλές από τις δικές σας τις βουλές και η δική μου η οδή από τις δικές σας τις οδές, τους οδούς. Άρα λοιπόν όταν ο άνθρωπος παίρνει απόφαση γιατί κάτι του αρέσει πάρα πολύ, αν θέλει να μην κάνει λάθος, θα πρέπει να εξητήσει από τον Κύριο οδηγία, φανέρωση, αποκάλυψη, βοήθεια. Κύριε, εμένα μ' αρέσει αυτό. Εσένα τι σ' αρέσει? Και αν το εξητήσει εκκαρδίας, τότε το βέβαιο είναι, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι ο Θεός θα έρθει σύντομα να του δείξει, ενώ αρέσκεται σε αυτό, του αρέσει αυτό το πράγμα, θα έρθει να του δείξει αυτό και να του πει κοίταξε πόσο πιο ωραίο είναι. Και θα καταλάβει ο άνθρωπος πόσο μεγάλο λάθος θα έκανε αν αποφάσισε με τη δική του την αρέσκεια χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Η δεύτερη λογική δια της οποίας ο άνθρωπος αποφασίζει είναι θέλω. Μα το θέλω πολύ. Θέλω να πάω εκεί, θέλω να κάνω αυτό. Και έτσι περπατάει με φαντασία ο άνθρωπος. Αυτό λέει η Γραφή, μη λες θέλω να πάω εκεί και θέλω να πάω εδώ και θέλω να κάνω αυτό. Δεν είναι βέβαιο ότι μπορείς. Μπορεί να θέλεις. Αλλά τη σημασία έχει αν μπορείς. Και δεν είναι πες ότι μπορείς. Ότι σε συμφέρει. Πήγαινε στο Θεό και ζήτα βοήθεια. Εξήτησε τον πάλι. Πριν πάρεις την οριστική σου απόφαση. Η οποία μερικές φορές είναι και καταδικαστική. Και επώδυνη. Πήγαινε προσευχή σου πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και πες Χριστέ μου, μη με αφήσεις να κάνω λάθος, να πλανηθώ, εγώ θέλω αυτό. Εσύ τι θέλεις για μένα? Γιατί αυτό που θέλει ο Θεός για σένα είναι πολύ 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 καλύτερο από αυτό που θέλεις εσύ για σένα και για τα παιδιά σου ακόμη. Αυτό που αρέσει σε σένα είναι πολύ πολύ χειρότερο και επικίνδυνο από αυτό που αρέσει στον Θεό για σένα και για τα παιδιά σου και για την οικογένειά σου και για όλους όσους αγαπάς. Γι' αυτό όταν θέλεις κάτι, εξήτησε το Θεό. Κύριε, εγώ το θέλω, εσύ τι θέλεις?
και θα δεις πως θα έρθει ο αγαθός Θεός, γιατί είναι μισθαποδότη σου εξητούντας, και θα σου φέρει μπροστά κάτι που δεν θα το έχεις φανταστεί ποτέ, δεν θα το έχεις υπολογίσει ποτέ, και θα είναι θαυμαστό, και θα καταλάβεις ότι είναι η απάντηση του Θεού στην προσευχή σου. Και το τέλος, το τρίτο, γιατί ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Σώμα με την αρέσκειά του, μας αρέσει. Ψυχή με το θέλω του. Και τέλος, πνεύμα με τους υπολογισμούς και τις σκέψεις του. Υπολογίζω και σκέφτομαι, λογαριάζω, μετράω και αποφασίζω. Βάζω κάτω τα πράγματα και τα μετράω. Ναι, αλλά μετά δεν είναι πιο καλά να πας σε αυτόν που ξέρει και μετράει καλύτερα από σένα. Ξέρει, υπολογίζει και υπολογίζει καλύτερα από σένα. Γιατί? Και γιατί ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος στο να παίρνει σωστές αποφάσεις? Γιατί λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει τον τρόπο, τον χρόνο, τον τρόπο τον κατάλληλο, τον χρόνο τον κατάλληλο και ακόμη και τον τόπο το κατάλληλο. Δεν ξέρει. Πού να μείνω, στην Αυστραλία ή στην Ελλάδα? Μπορεί να αποφασίσει. Σκέφτεται. Θέλει. Του αρέσει και δεν ρωτάει το Θεό. Το αποτέλεσμα λάθος. Ποιον θα παντρευτώ. Και έχω πει πολλές φορές πόσο επικίνδυνο είναι να πέσει στην παγίδα ο άνθρωπος, η κοπέλα να διαλέξει τον Ισάφ που είναι λεβέντης και παλικάρι και να του αρέσει και τον αγαπήσει όπως τον αγάπησε ο Ισάκ, ο πατέρας του, και ο Θεός να πει τον Ισάφ τον εμίσησα, και να πάρεις, να παντρευτείς, να αγαπήσεις αυτόν που έχει μισήσει ο Θεός. Και τον Ιακώ, ένας απαλός, τρυφερός, κοντά στη μητέρα του μαγείρευε, τον εξουθένησε ο Ισάφ, αλλά τον αγάπησε ο Θεός. Είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα για τους νέους, αλλά όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους που ξεκινάνε τώρα τη ζωή τους, να μην κάνουν λάθος αποφάσεις. Ξέρετε πόσοι όταν μεγαλώσαμε και πόσες φορές είπαμε δυστυχώς έκανα λάθος, και μερικές φορές αυτά τα λάθη είναι επώδυνα. Μερικές φορές δεν διορθώνονται. Έκανα λάθος. Ο Θεός θα μας φυλάει, αδερφοί, να μην κάνουμε λάθη. Και θα μας φυλάει όταν εξητούμε τον Κύριο, όταν ζητάμε από τον Θεό βοήθεια. Ο Θεός λοιπόν στον Δαβίδ του είπε, θα σου παραδώσω το βασιλιά που σε κυνηγάει στα χέρια σου και εσύ θα του κάνεις ό,τι θέλεις ο κυνηγημένος. Ποιος θα πίστευε αυτή την προφητεία? Ποιος θα έδινε σημασία σε αυτή την προφητεία? Ο Δαβίδ την πιστεύει και περιμένει. Και περιμένει να δει όχι τι θα κάνει ο Θεός, πώς θα το κάνει ο Θεός. Και πράγματι ο Δαβίδ ανέβηκε και κάθισε σε οχυρούς τόπους της Εν Γαδί, σε μια πόλη, λέει η Γραφή, και ο Σαούλ αφού το μάθε επέστρεψε, πήρε 3.000 άνδρες εκλεκτούς από όλο το λαό και πήγε να ζητήσει τον Δαβίδ και τους λιγοστούς άντρες του για να τους θανατώσει. Εκεί στην περιοχή αυτή υπήρχε ένα σπήλαιο και ήλθε εις τας μάνδρας των προβάτων ο Σαούλ όπου ήταν το σπήλαιο και εισήλθε για να ξεκουραστεί για λίγο. Αλλά δεν ήξερε ότι στο βάθος εκείνου του σπηλαίου ήταν ο Δαβίδ με τους λιγοστούς άντρες του. Ο Σαούλ μόνος του και ο Δαβίδ κρυμμένος πίσω χωρίς να τον βλέπει. Και αμέσως οι άντρες του Δαβίδ, να το αυτό που είπε ο Θεός, να το, τον βλέπεις, μας τον παρέδωσε. Κοιμόταν αυτός, πήγε να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, μας τον παρέδωσε, στον παρέδωσε στα χέρια σου, πήγαινε σκότωσέ τον.
Και τώρα πρέπει να δοκιμαστεί η καρδιά του Δαβίδ, που είναι καρδιά κατά την καρδιά του Θεού, τι θα κάνει και πώς θα αντιδράσει σε αυτό που ο Θεός του προφήτευσε, αλλά και που του έφερε μπροστά του. Να γιατί, αδελφοί αγαπητοί, χάρηκε ο Θεός όταν είδε το Δαβίδ. Είπε ο Δαβίδ, μη γέννητο σε μένα να σκοτώσω αυτόν που έχει χρήσει ο Θεός, τον κεχρισμένο του Κυρίου. Αυτή είναι καρδιά, αδελφοί. Μη γέννητο να πλώσω το χέρι μου, να φωνεύσω αυτόν που έχει χρήσει με Πνεύμα Άγιο ο Θεός, τον έχει κάνει βασιλιά, τον κεχρισμένο του Κυρίου. Και τότε και κεχρισμένοι του Κυρίου ήταν λίγοι. Τώρα στην Καινή Διαθήκη και κεχρισμένοι του Κυρίου είναι όλη η Εκκλησία. Γι' αυτό η εντολή του Χριστού είναι «Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα». Τότε ο θάνατος γινότανε με όπλα. Τώρα ο θάνατος γίνεται με λόγια. Και ο Θεός βλέπει και παρακολουθεί και εξετάζει, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό? Και ευχαριστούμε τον Θεό για την Αγία Γραφή που μας διδάσκει τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερόμεθα και στην αδυναμία μας, αλλά και όταν έχουμε δύναμη και εξουσία. Σε απόλυτη αδυναμία είναι ο Δαβίδ κυνηγημένος, αλλά τώρα ο Θεός τον έφερε σε απόλυτη εξουσία εν δυνάμει να κάνει ό,τι θέλει στον εχθρό του. Και ο Δαβίδ πήγε με το μαχαίρι και έκοψε ένα κομμάτι από το επένδυμά του, ενώ κοιμότανε, έκοψε ένα κομμάτι από το επένδυμά του και ξανακρύφτηκε. Οι στρατιώτες του είχαν τελείως διαφορετική άποψη. Σκότωσε τον, αλλά και η καρδιά του τον χτύπησε. Και η καρδιά του του έλεγε σκότωσε τον. Τα συναισθήματά του. Όμως η φωνή του Θεού του έλεγε μη τον αγγίξεις. Ποιος θα κερδίσει τώρα? Ποιος θα κερδίσει σε αυτά τα διλήμματα που δημιουργούνται μέσα στη ζωή μας? Η φωνή του Θεού, ο λόγος του Θεού ή η καρδιά μας και οι φωνές των ανθρώπων? Τα λόγια των ανθρώπων, η καρδιά μας ή ο λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Είναι δοκιμασία. Και δεν συνέβη αυτό μόνο στο Δαβίδ. Εδώ είναι περισσότερον του Δαβίδ. Γιατί εδώ υπάρχουν όχι ένας κεχρισμένος, όλοι είναι κεχρισμένοι του Κυρίου. Και ολονών τις καρδιές ο Θεός θα δοκιμάζει, χρησιμοποιώντας σκεύη χρήσεως, σκεύη προσάτιμων χρήση. Γιατί μέσα σε μια μεγαλικία υπάρχουν σκεύη τιμίας χρήσεως, αλλά σκεύη και άτιμης χρήσης. Και από πού εξαρτάται αυτό? Εάν καθαρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, την καρδιά του, τη σκέψη του από όλες αυτές τις βρωμιές που είναι αντίθετες από το Λόγο του Θεού και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τότε ο Θεός τον καθιστά σκεύος τιμίας χρήσεως, εύχριστο, αγιασμένο και ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών. Όταν όμως δεν είναι καθαρισμένος, όταν έχει πίκρες, θυμούς, αγριάδες, περηφάνειες, τότε αρχίζει και βγάζει μέσα από την καρδιά του όλα αυτά τα οποία φιλοξενεί. Κακίες, μίση, παράπονα, θυμούς, κουτσομπολιά. Και ο Θεός ακούει.
και δοκιμάζει αυτούς που ακούνε. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός, προσέχετε πως ακούετε πρώτον, και προσέχετε τι ακούετε δεύτερον. Γιατί αυτά που ακούς είναι που μολύνουν την καρδιά σου. Την καρδιά σου δεν μολύνουνε τα φαγητά. Την καρδιά μολύνουνε οι πονηριές, οι κακίες, οι σκέψεις και αυτά που ακούς και αυτά που λες. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε και τι ακούετε. Και μάθετε, γνωρίσετε ότι εκείνη τη στιγμή που υπάρχει κατηγόρια, κατάκρισης, δοκιμάζεται η καρδιά μας. Δοκιμάζεται η καρδιά σου αν θα σταθεί. Αν θα σταθεί στη δικαιοσύνη του Θεού ή αν θα σταθεί στην αδικία του διαβόλου. Τι θέση θα πάρεις. Εάν έχεις αγάπη θα καλύψεις πλήθος αμαρτιών. Αν η καρδιά σου είναι χαλασμένη, θα κάνεις ακριβώς αυτό που θέλει ο διάβολος, ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά, αυτό είναι το έργο του. Κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα, ιδιαιτέρως δε τους κεχρισμένους του Κυρίου. Αυτή είναι η δουλειά του. Πηγαίνει στο Θεό και κατηγορεί εσάς, καθέναν ξεχωριστά. Πηγαίνει σε εσάς, καθέναν ξεχωριστά και κατηγορεί το Θεό. Και πηγαίνει σε εμάς, στον καθέναν ξεχωριστά και την κατηγορεί τον αδελφό του. Τώρα θα γίνεις συμμέτοχος αλλοτρίων αμαρτημάτων. Θα συμμετέχεις ή θα υψώσεις την αγία σου, τον αγιασμό σου, την καθαρότητά σου, το λόγο του Θεού σαν το Δαβίδ και θα πεις μη γέννη τον απλώσω χέρι στον κεχρισμένο του Κυρίου μου. Μη δέχου κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρων, λέει ο λόγος του Θεού. Μη δέχεσαι κατηγορία από ανθρώπους κεχρισμένους του Κυρίου. Αυτό είναι η δουλειά του διαβόλου και των συνεργατών του. Αλλά τι λέει ο λόγος του Θεού, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Με την αγάπη θα οικοδομήσεις και θα οικοδομηθείς. Έφυγε ο Δαβίδ, έφυγε και ο Σαούλ. Όταν απομακρύνθηκε φώναξε ο Δαβίδ, Σαούλ Κύριέ μου, βασιλιά μου, και προσκύνησε έως εδάφους. Και τον ρωτάει, ακούστε τι τον ρώτησε, γιατί ακούς τους λόγους ανθρώπων λεγόντων ότι ο Δαβίδ ζητεί το κακόν σου? Γιατί δίνει Σαούλ προσοχή σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι εγώ ζητάω το κακό σου? Γιατί πείθεσαι σε κατηγορίες ψεύτικες? Γιατί? Και έφτασες μέχρι αυτού του σημείου. Δες τι συμβαίνει. Σήμερα ο Θεός σε παρέδωσε στα χέρια μου και είχα τη δυνατότητα να σε θανατώσω και είχα τη δυνατότητα και να σε αφήσω. Αλλά εγώ είπα μη γέννητο να πλώσω το χέρι μου στον κεχρισμένο του Κυρίου. Μη γέννητο. Και για να βεβαιωθείς ότι αυτό συνέβη, κοίταξε και το κομμάτι από το επένδυμά σου που έκοψα και δες ότι σου λείπει. Και γνώρισε ότι δεν είναι κακία ούτε παράβαση στα χέρια μου και στην καρδιά μου και δεν αμάρτησα εναντίον σου, ψέματα είναι όσα λένε. Και εσύ πίστηκες στα ψέματα και κυνηγάς την ψυχή μου. Και τώρα το πιο σοβαρό, το πιο σοβαρό που μπορούσε να πει άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Τώρα ας κρίνει ο Θεός μεταξύ εμού και σου και ας με εκδικήσει ο Κύριος από σου, το χέρι μου όμως δεν θα είναι εναντίον σου, γιατί έτσι λέει η παροιμία των αρχαίων, ο λόγος του Θεού, εξ ανόμων εξέρχεται ανομία. Ανομία δεν θα κάνω γιατί δεν είμαι άνομος.
Και ο Κύριος λέει, μην εκδικείτε τον εαυτό σας, δώστε τόπο στην οργή, εγώ είμαι ο εκδικητής. Μην προσπαθήσεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Μην προσπαθήσεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου κατηγορώντας τον άλλον. Άσε στο Θεό να κρίνει τα πράγματα και να ευλογήσει ό,τι να θέλει να ευλογεί και να παραμερίσει όποιον δεν θέλει να ευλογήσει. Ο χριστιανός δεν διεκδικεί το δίκαιο του και προφανώς δεν διεκδικεί εκδίκηση. Και ακόμη περισσότερο ξεχνάει και ξεχνάει το κακό και ξεχνάει γιατί αγαπάει και συγχωρεί και μακρόθυμη. Δεν θυμάται. Δεν έχει αποθηκευμένη στη μνήμη του όλα τα κακά. Αν έχει αποθηκευμένο στη μνήμη του κάτι, είναι το αγαθόν. Ο Απόστολος Παύλος δεν είναι σαφής, κατηγορηματικός. Τα μένω πίσω λησμονών. Αφού λησμονήσω όλα τα παλιά, τότε τρέχω μπροστά, επεκτείνομαι μπροστά για να κερδίσω το βραβείο της ανοκλήσεως δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού που παραβλέπει, ξεχνάει. Δεν λογαριάζει, συγχωρεί, μακροθυμεί. Με μία λέξη αγαπάει. Και αγαπάει όχι με αγάπη ανθρώπινη και συναστηματική. Αφού δεν με αγαπάς, γιατί να σε αγαπάω? Κατά το δώσε μου για να σου δώκω, γιατί αν δεν μου δώκεις, γιατί να σου δώκω? Ο χριστιανός αγαπάει τους εχθρούς του και προσεύχεται για αυτούς. Και αν οι εχθροί του χειροτερέψουνε και τον μισήσουνε, τότε τους αγαπάει πιο πολύ. Και αν οι εχθροί του χειροτερέψουν ακόμη πιο πολύ και αρχίζουν και τον κατηγορούνε, τότε τους αγαπάει πιο πολύ. Και αν οι εχθροί του χειροτερέψουν ακόμη πιο πολύ και τον καταδυναστεύουνε και τον κακοποιούνε, τότε τους αγαπάει ακόμη πιο πολύ και τους ευεργετεί, γιατί περιμένει ανταπόδοση από το Θεό. Δεν περιμένει ανταπόδοση από ανθρώπους, αλλά περιμένει ανταπόδοση από το Θεό. Ο μισθός του δεν είναι εδώ στη γη, είναι στον ουρανό. Ο κριτής του, αυτό που θα το κρίνει, δεν είναι εδώ στη γη, αλλά στον ουρανό. Και περιμένει τη δικαίωσή του από αυτόν που μπορεί να το δικαιώσει. Τον Θεό τον αληθινό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και συνεχίζει ο Δαβίδ στο Σαούλ. Ήρθες εναντίον μου. Τι είμαι εγώ? Εγώ είμαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι. Ένας ψήλος μπροστά σου. Και ήρθες εμένα να κυνηγήσεις? Ο Κύριος λοιπόν ας είναι δικαστής και ας κρίνει μεταξύ εμού και σου. Πολύ σοβαρό πράγμα να το πεις αυτό. Πολύ σοβαρό πράγμα. Ο Κύριος λοιπόν ας είναι δικαστής και ας κρίνει μεταξύ εμού και σου. Μόνο ο άνθρωπος που πραγματικά τον έχει ελεήσει ο Θεός, τον έχει δικαιώσει ο Θεός, τον έχει ευλογήσει ο Θεός, του έχει καθαρίσει την καρδιά ο Θεός, μόνο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και να πει, εσύ Κύριε να δικάσεις τη δίκη μου. Μόνο όταν υπάρχει φόβος Θεού αλλά και δικαιοσύνη Θεού, ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να μιλήσει έτσι. Και αφού ετελείωσε ο Δαβίδ να λέει τα λόγια αυτά, η καρδιά του Σαούλ ήρθε σε μεταμέλεια, αλλά όχι σε μετάνοια.
Η φωνή σου είναι αυτή, τέκνον μου Δαβίδ. Προσέξτε την καλοσύνη του, τη μετάνοιά του, τη φαινομενική, και λέω φαινομενική γιατί μετά από λίγο καιρό πάλι θα εξέλθει να τον θανατώσει και πάλι ο Θεός θα τον παραδώσει στα χέρια του Δαβίδ. Θα δευτερώσει το πράγμα. Γνωρίζοντας λοιπόν τη συνέχεια των πραγμάτων, ας δούμε τα λόγια του Σαούλ και να δούμε και το γιατί. Και ύψωσε ο Σαούλ τη φωνή αυτού και έκλαψε και είπε προς τον Δαβίδ, «Συ είσαι δικαιότερός μου, διότι εσύ ανταπέδωκας σε με καλόν, ενώ εγώ ανταπέδωκα είσαι σε κακόν. Συ έδειξε σήμερα με πόση αγαθότητα φέρθηκες προς εμέ, διότι ενώ ο Κύριος με απέκλεισε εις τα σχήρα σου, εσύ δεν με θανάτωσες. Και ποιος είναι αυτός που βρίσκει τον εχθρό του και μπορεί να τον σκοτώσει και τον αφήνει να φύγει? Ο Κύριος λοιπόν να σου ανταποδώσει το καλό, εκείνο το οποίο έκανες εις εμέ σήμερα». Και τα λέει αλήθεια. Αλλά ξέρετε κάτι αδερφοί, το σημαντικό δεν είναι τα λόγια μας. Τα λόγια μας τώρα, θα το πω λίγο μέσα από τη γραφή. Λέει η γραφή, υπήρχε ένας πατέρας που είχε δύο παιδιά. Λέει στον πρώτο το μεγαλύτερο, πήγαινε να καλλιεργήσεις τον αμπελώνα μου. Και ο μεγάλος γιος λέει, πάω. Αλλά καθώς ξεκίνησε μετάνιωσε και δεν πήγε. Λέει στο μικρότερο, πήγαινε να καλλιεργήσει τον αμπελώνα μου. Και ο μικρός λέει, δεν πάω. Αλλά όταν ξεκίνησε μετάνιωσε και πήγε. Ποιος έκανε το θέλημα του Θεού? Ο πρώτος που είπε πάω και δεν πήγε, ή ο δεύτερος που είπε δεν πάω και πήγε? Και λέει ο ίδιος, ο δεύτερος, λέγει ο Χριστός, ο δεύτερος. Γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι λέμε τώρα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος θα νικήσει, ποιος θα επιβάλλει την άποψή του στην κρίση μας. Και εξηγώ. Φεύγοντας από την εκκλησία, φεύγουμε με όλη μας την καρδιά γεμάτη να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Βγαίνοντας όμως έξω, συναντάμε δύο φωνές. Η μία φωνή είναι του Χριστού και η άλλη φωνή είναι του διαβόλου. Ο Χριστός τι θα πει? Θα πει, προχώρα στο θέλημά μου. Ο διάβολος τι θα πει? Θα ονειδήσει. Το κρίσιμο σημείο είναι ποιος θα υπερισχύσει. Και για να το κάνουμε ακόμη πιο καθαρό, μας το ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού λέγοντας μια ωραία παραβολή. Εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει το σπόρο αυτού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος του είναι ο Λόγος του Θεού. Και έσπειρε ο σπορέας. Κάποιος σπόρος πήγε σε πατημένη γη. Κάποιος σπόρος πήγε σε γη που είχε βράχια. Κάποιος σπόρος πήγε σε γη που είχε αγκάθια και τριβόλια. Και κάποιος σπόρος μπήκε στην αγαθή γη. Αυτοί οι σπόροι που πήγαν στην πατημένη γη δεν μπήκαν μέσα στο χώμα. Και πήγαν τα πουλιά, τον έφαγαν και έφυγαν. Αυτοί οι σπόροι που πήγανε στα βράχια, βρήκανε χώμα, φύτρωσαν, έπιασαν, αλλά επειδή δεν είχαν ρίζες, μόλις βγήκαν, ξεράθηκαν κάτω από τον ήλιο. Αυτοί που πήγαν στη γη που είχε αγκάθια και τριβόλια, φύτρωσαν, βρήκαν, μεγάλωσαν, αλλά τα κατέπνιξαν τα αγκάθια και τα τριβόλια και δεν έβγαλαν καρπό. Αυτοί όμως οι σπόροι που πήγαν στην αγαθή γη, φύτρωσαν και έκαναν πολύ και καλό σπόρο. Και εξηγεί τώρα ο Κύριος, αυτή είναι η καρδιά σου. Η καρδιά σου σε σχέση με το Λόγο του Θεού. Εάν είναι η καρδιά σου πατημένη γη, έχεις θεωρίες. Εγώ είμαι άθεος.
Μάλιστα. Εγώ είμαι πιστός Βούδα, βουδιστής. Εντάξει. Ακούει το λόγο του Θεού, φεύγει, δεν γίνεται τίποτα μέσα του, δεν μπαίνει στην καρδιά του. Είναι πατημένη γη. Έχει απόψεις, έχει πιστεύω, έχει θεωρίες, έχει γνώμες και ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του. Η καρδιά του είναι γεμάτη από απόψεις. Η δεύτερη γη είναι αυτή που έχει βράχια. Τι θα πει βράχια? Έχει πολύ σοβαρά πράγματα. Έχει μεγάλες αγάπες, να το πω αλλιώς. Είναι ειδωλολάτρης. Έχει είδωλα τα οποία λατρεύει σαν Θεό, τη δουλειά του, παραδείγματος χάρη. Τα λεφτά του, παραδείγματος χάρη. Τα χτήματά του, παραδείγματος χάρη. Τη μόρφωσή του, την οικογένειά του, το μονάκριβο παιδί του. Πολύ μεγάλα βράχια. Πέφτει ο σπόρος, αλλά όταν βγαίνει έρχεται η δοκιμασία. Τη δουλειά σου ή το Χριστό? Έτσι σκέφτεται. Λέω, παπά, λέει, τη δουλειά μου, το Χριστό, τη δουλειά μου. Γιατί θα έρθει η δοκιμασία αυτή, αλλά είναι ψεύτικη. Είναι οι απειλές του διαβόλου. Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, μου λέγανε, στην ψάθα θα πεθάνεις. Εκεί που έμπλεξες με το Ευαγγέλιο, στο Ευαγγέλιο λέει, στην ψάθα θα πεθάνεις. Αλλά εγώ μπορώ να πω μετά από 30 χρόνια ότι δεν πέθανα στην ψάθα, ζω και με ευλόγησε ο Θεός. Γιατί μόνο ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να πει ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και αυξάνων θα σε αυξήσω. Δεν υπάρχει τύχη. Ούτε είναι ζήτημα ικανοτήτων. Είναι εύνοια Θεού. Εύνοια Θεού. Ξέρεις τι θα πει ο Θεός να είναι μαζί σου? Ό,τι αν πράττεις θέλει ευωδούστε, λέει ο λόγος του Θεού. Εάν εγώ είμαι μαζί σου. Και πότε ο Θεός είναι μαζί με τον άνθρωπο? Όταν ο άνθρωπος είναι μαζί με τον Θεό. Και πότε ο άνθρωπος είναι μαζί με τον Θεό? Όταν η καρδιά του είναι ευθεία, ειλικρινής, καθαρή, τέλεια και κατά την καρδιά του Θεού. Δεν έχει βράχια μέσα. Ο λόγος του Θεού πιάνει, φουτώνει και κάνει καρπό πολύ. Ξέρεις θα πει να καρποφορεί ο λόγος του Θεού στη ζωή σου? Αλληλούια. Η άλλη καρδιά όμως τι είχε? Πολλά αγκάθια, τριβόλια. Δηλαδή μέριμνες, αγωνίες, φόβους. Ποπό μη χάσω τον άντρα μου, ποπό μη χάσω τη γυναίκα μου, ποπό μη χάσω τη δουλειά μου, ποπό, για να δω, να βάλω και detective να παρακολουθούνε, και το παιδί μου να μορφωθεί, να κάνει, να δείξει. Μέριμνες που το λόγο του Θεού τον διαλύουνε και τον κάνουν άκαρπο. Μπορεί να καρποφορήσει. Όταν όμως η γη, η καρδιά του ανθρώπου είναι καλή και αγαθή, δέχεται το λόγο, φυτρώνει ο λόγος, καρποφορεί ο λόγος και ευλογείται ο άνθρωπος. Τι σημαίνει ευλογείται? Ωραίο πράγμα. Ο ευλογημένος είναι ο άνθρωπος, λέει, αυτός που μοιάζει με ένα δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Έρχεται το καύμα, αλλά δεν έχει ανάγκη. Αυτό το δέντρο παίρνει και αυξάνει. Το φύλλωμά του θάλει. Καρποφορεί πάντοτε. Καρπό πάρα πολύ καλό. Και δεν έχει ανάγκη κανένα πάνω να το ποτίσει με το ποτιστήρι. Ποτίζεται από το ποτάμι. Και ποιο είναι το ποτάμι? Η πηγή των ζώντων υδάτων είναι ο Χριστός. Τα ύδατα, τα ζώντα είναι ο λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός είναι μαζί του. Όμως ο Σαούλ είπε τόσο ωραία λόγια, αλλά φεύγοντας, γιατί άκουσε δηλαδή τα λόγια του Θεού μέσα από τον Δαβίδ, αλλά φεύγοντας φύγανε τα λόγια του Θεού και μείνανε τα λόγια τα άλλα. Φύγαν τα λόγια της αλήθειας και ήρθαν τα λόγια του ψεύδους. Φύγανε τα λόγια της αγάπης και ήρθαν τα λόγια του μίσους, της κακίας. Και όπως είπαμε, σε λίγο, όχι πολύ καιρό μετά,
θα ξαναβγεί, θα ξανακυνηγήσει τον Σαούλ και ο Θεός θα τον παραδώσει και πάλι, θα ξανακυνηγήσει τον Δαβίδ ο Σαούλ και ο Θεός θα ξαναπαραδώσει και πάλι τον Σαούλ στα χέρια του Δαβίδ. Μην τυχόν και μετανοήσει, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Παρ' όλα αυτά αγαπάει και τον Σαούλ και θέλει να τον φέρει σε μετάνοια, αλλά η καρδιά του ανθρώπου για να έρθει σε μετάνοια πρέπει πραγματικά να αγαπάει το Θεό, να αγαπάει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός τι μας λέει? Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Εσείς ζητείτε πρώτον τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Πάσαν την μέρη μνανιμών ρίψατε επ' αυτόν. Γιατί αυτός φροντίζει για σας. Το δύσκολο στο Θεό δεν είναι να μας φροντίζει και να μας ευλογήσει. Το δύσκολο στον άνθρωπο είναι να πιστέψει τα λόγια του Θεού. Και τι σημαίνει πιστεύω? Εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι το Θεό και τα λόγια Του. Και δεν αφήνω τη σάρκα μου να με οδηγεί στο να μου αρέσουν πράγματα. Δεν αφήνω την καρδιά μου να με οδηγεί στο να θέλω πράγματα έξω από το θέλημα του Θεού. Και δεν αφήνω τη λογική μου να μετράει και να σκέφτεται και να αποφασίζει για πράγματα έξω από το θέλημα του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Αλλά λέει ο Σαούλ συνεχίζοντας, και ξέρω, Δαβίδ, το γνωρίζω με τα βεβαιότητος, ότι εσύ θα βασιλεύσεις μετά από μένα και η βασιλεία του λαού Ισραήλ θα στερεωθεί στα χέρια σου. Το ξέρω, και επειδή το ξέρει πάει να τον σκοτώσει. Αυτόν που αγαπάει ο Θεός, αυτός τον μισεί. Αυτόν που ευλογεί ο Θεός, αυτός θέλει να τον θανατώσει. Μπροστά όμως σε αυτή τη δυσκολία που βρέθηκε όταν διεπίστωσε ότι ο Δαβίδ δεν τον εφώνευσε, λέει ξέρω ότι εσύ θα βασιλεύσεις, σε παρακαλώ ορκίσουμε τώρα ότι δεν θα εξολοθρεύσεις το σπέρμα μου και δεν θα φανείς το όνομά μου. Και ο Δαβίδ ορκίστηκε και θα δείτε στο τέλος όταν προχωρήσουν τα χρόνια ότι θα φυλάξει τον όρκο του, θα προσπαθήσει να προστατεύσει τα παιδιά του Σαούλ. Αλλά βέβαια το τέλος του Σαούλ είναι κακό, αλλά και του Ιωνάθαν είναι το ίδιο κακό. Αυτό που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι να θέλουμε το θέλημα του Θεού, να αγαπάμε αυτούς που αγαπάει ο Θεός και να προχωράμε στο δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από εμάς. Δεν είναι εύκολο εάν περπατάμε με δικές μας δυνάμεις. Είναι αδύνατον, όχι δύσκολο, αδύνατον, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο όταν εξητούμε βοήθεια από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.